Εκεί είχα μουσει, δεν έχω πια όπως βλέπετε. Είμαι 40 χρονών, γεννήθηκα το 1974 και ακόμα με αποκαλούν νέο. Αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι θετικό, με την έννοια ότι δεν σου φαίνεται καθόλου, συγχαρητήρια, είναι γονιδιακό, αλλά τις περισσότερες φορές σημαίνει είσαι νέος ακόμα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το σκεφτούμε γενικώς. Και μάλλον εδώ βγαίνει γρήγορα ένα συμπέρασμα ότι πρέπει να χρησιμοποιώ την ηλικία μου με πιο στρατηγικό τρόπο στους χώρους που κινούμε. Είμαι αμφίχειρας. Από μικρός μου άρεσε να φτιάχνω πράγματα και οι γονείς μου λένε ότι ήσουν πάντα πάρα πολύ ανεξάρτητος. Με διάφορα αποτελέσματα. Έχω σπάσει δύο φορές το χέρι μου, έχω σπάσει τα δόντια μου, έχω πατήσει καρφιά, είμαι γεμάτος δράματα. Από πολύ μικρός ασχολήθηκα με τον εθελοντισμό, με διάφορους τρόπους, και ο εθελοντής ο ίδιος, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο οργανωτικό του πώς γίνεται ο εθελοντισμός. Οι σπουδές μου γίνανε στο εξωτερικό, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσω στις πανελλήνιες εξετάσεις τότε στην Ελλάδα. Ευτυχώς ήμουν τυχερός, οι γονείς μου μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Μου άρεσαν μαθήματα, ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας, αλλά μου άρεσαν μαθήματα και ήμουν καλό σε αυτά, τα οποία τότε δεν συμβάδιζαν με αυτό που ήθελα να σπουδάσω. Είμαι από εκείνους που η χρονιά ξεκινάει πάντα το Σεπτέμβριο, οπότε ο Αύγουστος είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι αποφάσεις αυτές πάντα έγιναν πάνω σε κάποιο κατάστρωμα πλοίου. Προφανώς έχει να κάνει με την ίδια την ιδιότητα του να ταξιδεύεις, στο να μην βρίσκεσαι σταθερός. Στο αρχιπέλαγο δεν υπάρχουν κέντρα, δεν υπάρχουν σταυροδρόμια ή διλήμματα. Το ταξίδι είναι δυνητικό, ανοιχτό, σχετικό και αυτό νομίζω πάντα με βοηθούσε στο να παίρνω αποφάσεις. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι χάρτες, μου αρέσουν οι cartes postal. Μου αρέσει η αλληλογραφία, μου αρέσουν τα διαβατήρια και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης όλοι οι παλιοί τρόποι επικοινωνίας. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ακόμα ο Ελληνικός Σύλλογος Ταχυδρομικών Περιστεριών, που είναι ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της πόλης. Θέλω να πιστεύω ότι κινούμε πάντα μέσα από μια λογική ερωτηματικών και απαντήσεων που οδηγούν θαυμαστικά. Έχω μια δυσπιστία σε πλαίσια που δουλεύουν με αυτή τη λογική. Και σίγουρα οφείλω πάρα πολλά στους γονείς μου. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχω πάρει από αυτούς είναι η ικανότητά τους και ο τρόπος που ταξιδεύουν, ο καθένας με το δικό του διαφορετικό τρόπο. Ο μεν πατέρας μου πάντα αναζητούσε τη σχέση με το περιβάλλον και την αμεσότητα με ό,τι δίνει μορφή, η γλώσσα, το φως και τη σκιά, ενώ η μητέρα μου σε ό,τι δίνει σχήματα, ό,τι φτιάχνει σχήματα, δηλαδή τα αντικείμενα, τα έργα τέχνης, τα λαϊκά τεχνουργήματα, η κουζίνα κτλ. Η κυρία Βούλα ήταν η δασκάλα μου στη Δευτέρα Δημοτικού, η οποία ήταν η πιο εξαιρετική δασκάλα που έχω γνωρίσει. Δεν διόρθωνε ποτέ τα τετράδιά μας. Κρατούσε πάντα δίπλα σε σημειώσεις δικές της τα λάθη μας και μας τα έδειχνε. Μετά άλλαζε τη διαρρύθμιση της τάξης. Μας φώναζε να κάνουμε ανάγνωση πάντα μπροστά, στην έδρα, μέχρι να νιώσουμε έτοιμοι ότι είμαστε έτοιμοι να εκτεθούμε σε μεγάλο κοινό και χίλια άλλα μύρια πράγματα. Και φυσικά ο Λόης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι συνεχή αναφορά, είναι ο μέντορας μου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Το 2009 αποφάσισα να ιδρύσω το Δυναμό στη Θεσσαλονίκη. Το Δυναμό είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας και ο στόχος του είναι να παράγει δημιουργική, διεπιστημονική έρευνα. Μελετάει τις τάσεις που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και που έρχονται στην κοινωνία και μετατρέπει τη γνώση αυτής της μελέτης σε εργαλεία και προτάσεις που απαντούν σε τωρινές και μελλοντικές ανάγκες. Το Δυναμό βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αναπτύχθηκε ακριβώς σε μια στιγμή που η Θεσσαλονίκη προσπαθούσε να ανοιχτεί και να ξεπεράσει όλα τα στερεότυπα τα οποία τη συνοδεύουν. Ήταν μια στιγμή ανοίγματος για την πόλη και ο τρόπος που κάναμε αυτό το άνοιγμα κι εμείς ήταν να μην δίνουμε έτοιμες απαντήσεις στα ερωτήματα. Κάθε ερώτημα προκαλούσε μια νέα απάντηση. Ρωτώντας λοιπόν τι θα γινόταν αν, τέτοιου είδους σενάρια που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια νέα συνθήκη. Πολλοί ρωτάνε πώς προέκυψε το όνομα Δυναμό. Το όνομα Δυναμό απαντάει σε τρεις διαφορετικές συνθήκες. Η πρώτη είναι ότι είναι ένα όνομα το οποίο είναι ίδιο σε όλες τις γλώσσες, ανατολικές, δυτικές, σλαβικές, λατινικές, και μας ενδιαφέρει αυτό γιατί έδειχνε αυτή την εξωστρέφεια. Ο δεύτερος όμως λόγος είχε να κάνει γιατί το Δυναμό πραγματικά είναι ένα μαγικό αντικείμενο. Ένα αντικείμενο, το θυμόμαστε όλοι στο ποδήλατο, όσοι είχαμε στο ποδήλατό μας Δυναμό, που μετέτρεπε την παραγωγή έργου σε ενέργεια. Σε φως. Και αυτό σήμαινε κάτι για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να δουλέψουμε. Επίσης, το ποδήλατο είναι ένα όχημα ανεξαρτησίας, είναι ένα όχημα μετακίνησης, είναι ένα όχημα το οποίο κινείται μέσα από την παραγωγή έργου.
Και ο τρίτος λόγος ήταν ακριβώς ότι περιέχει μέσα του η λέξη δυναμό, το ενδυνάμει. Αυτό που μπορεί να πραγματοθεί, αυτό που μπορεί να συμβεί, που είναι έτοιμο εκεί και το μόνο που χρειάζεται να βρεθούν οι συνθήκες. Το δυναμό ανήκει σε έναν χώρο που ονομάζεται τρίτος τομέας, που είναι διαφορετικός από το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, είναι μη κερδοσκοπικός φορέας. Και αυτός ο τομέας ασχολείται κυρίως με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη. Ζητήματα που οι άλλοι δύο τομείς για κάποιο λόγο είτε δεν πληρούν, είτε αγνοούν. Εννοώ ιδιωτικός και δημόσιος, είτε δεν ασχολούνται με αυτά. Και εκεί είναι που αναπτύσσεται το πεδίο του τρίτου τομέα. Και φυσικά έχει να κάνει με όλο ένα τεράστιο αριθμό από διαφορετικούς φορείς, οργανισμούς, οργανώσεις, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι ένα τεράστιο πεδίο. Και αυτόνομες ζώνες. Βασίζεται στον εθελοντισμό. Και ο εθελοντισμός είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο η κοινωνία μας έχει αρχίσει να το συζητάει στην ουσία αυτή τώρα. Και μέσα επιτρέπονται μια σειρά από παρανοήσεις. Ο εθελοντισμός τουλάχιστον πρέπει να αποδίδει στον εθελοντή ισότιμα με αυτό που ο ίδιος ο εθελοντής αποδίδει στον φορέα. Ο τρίτος τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ακριβώς είναι τα μέρη τα οποία δοκιμάζουμε πράγματα. Και δοκιμάζουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που συγκροτούμε τις κοινωνίες μας, τον τρόπο που δουλεύουμε, τον τρόπο που συνεργαζόμαστε, τον τρόπο που συγκροτούμε τα κοινά μας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ακριβώς εδώ έρχεται η γνώση να συνδεθεί με το πάθος. Και το πάθος είναι μια καλή λέξη και πρέπει να την κρατάμε, συμπέρασμα. Δεύτερο. Η κοινωνία η ελληνική έχει μια σχέση διπολική σε σχέση με αυτόν τον τρίτο τομέα, με ό,τι ονομάζουμε μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη ονομάζουμε εθελοντισμό. Θέλουμε μεν, αλλά δεν θέλουμε κιόλας. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει ακριβώς πώς δουλεύει αυτός ο φορέας. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από το δίπολο ιδιωτικό δημόσιο και να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας τρίτος χώρος. Το νομικό πλαίσιο, το φορολογικό πλαίσιο που διέπει και όλα τα πλαίσια τα κανόνων και που διέπουν και τον εθελοντισμό και τον τρίτο τομέα και τα χορηγικά ζητήματα είναι εξαιρετικά θολά στη χώρα μας. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από δυσκολίες. Πρέπει να κάνει συνεχώς πετάλ για να ξαναγυρίσω στο παράδειγμα του ποδηλάτου, για να μπορέσεις να υπερβείς όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και όχι μόνο πρέπει να κάνεις πετάλ, πρέπει να καταφέρνεις να επιδιορθώνεις το ποδήλατο, έτσι, το ποδήλατο σε μεταφορικό σχήμα, πρέπει να το διορθώνεις κάνοντας ποδήλατο. Έτσι. Δηλαδή, παθαίνεις λάστιχο, πρέπει να μπορείς να συνεχίζεις ταυτόχρονα επιδιορθώνοντας. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για αυτά τα πράγματα και τα εντάσσουμε. Ένας άλλος τρόπος να μιλήσουμε για τον τρίτο τομέα είναι αυτό που ονομάζουμε the commons, έτσι, τα κοινά, το κοινό. Το κοινό στην ουσία είναι αυτό που η κοινωνία παράγει ως πλεόνασμα. Και είναι ένα πλεόνασμα που το μοιραζόμαστε όλοι. Και είναι ακριβώς ένα πλεόνασμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί η ίδια οικονομία να το αντιμετωπίσει μόνο με οικονομικούς όρους. Δεν μεταφράζεται δηλαδή μόνο σε οικονομία. Και ακριβώς αυτό το πλεόνασμα κρύβεται η μεγάλη του αξία. Δεν δουλεύει το κοινό, δεν δουλεύει ούτε από πάνω προς τα κάτω, με το να φτιάχνει πρώτα ρυθμίσεις, οι οποίες σιγά-σιγά μεταφέρονται στη βάση και όλοι απαντάμε σε κανονιστικά και ρυθμιστικά πλαίσια, όπως δουλεύει δηλαδή ο τρόπος το δημόσιο στην ευρύτερη του έννοια, έτσι. Ούτε δουλεύει από κάτω προς τα πάνω, με τρόπους όπου πρώτα παίζουν ρόλο τα ενδιαφέροντα της κάθε μονάδας, η ανεξαρτησία της, τα προτερήματά της ή όχι, οι επιδιώξεις της. Και έτσι δημιουργεί ανταγωνιστικές σχέσεις οι οποίες πληροφορούν το καθολικό. Δηλαδή δεν δουλεύει ούτε από το καθολικό προς ατομικό, ούτε από το ατομικό στο καθολικό. Αναπτύσσεται με έναν τρόπο που παρακάμπτει αυτή την διπολική σχέση, αυτός ο τρίτος τομέας, ο δημιουργικός τομέας. Και κυρίως αναπτύσσεται μέσα από μορφές δράσης, οργάνωσης και επικοινωνίας και παραγωγής, οι οποίες στην ουσία προσπαθούν να μας πείσουν όλους να διευρύνουμε τον τρόπο με τον οποίο δεσμευόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και δεν προκύπτει πάντα σαν μια συμφωνία. Δεν είναι υποχρεωτικό στον τρίτο τομέα να συμφωνούμε μεταξύ μας. Απλά πρέπει με κάποιο τρόπο να συντονίσουμε τις δράσεις μας. Άρα ο συντονισμός είναι σημαντικός. Ο Ιταλός φιλόσοφος Giorgio Agamben μιλάει για την έννοια του οποιουδήποτε.
Όχι σαν αυτός που δεν έχει σημασία, αδιάφορα, αλλά ακριβώς με τον ανάποδο τρόπο, ως αυτός που έχει πάντα σημασία. Και έτσι δουλεύει ο τρίτος τομέας. Και ο τρίτος τομέας δουλεύει μέσα από παραδείγματα, που τα παραδείγματα, αντί να κινούνται από το καθολικό στο ατομικό ή από το ατομικό στο καθολικό, δουλεύουν πάντα από το συγκεκριμένο προς το συγκεκριμένο. Μέσα στα 5 χρόνια που λειτουργεί το Δυναμό, έχουμε οργανώσει πάνω από 50 δράσεις, που βασίζονται ακριβώς σε αυτή τη λογική του παραδείγματος, συγκεκριμένα να κοιτάμε τα ζητήματα που τίθενται μπροστά και πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά. Το ένα από αυτά δεν θα σας τα αναλύσω. Έχει να κάνει, είναι δράσεις οι οποίες αφορούν στους εφήβους. Το πρώτο κομμάτι μας έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή η ίδια η δημιουργικότητα μπορεί να ενταχθεί μέσα στην κοινωνία και το πώς μπορεί μέσα από τη δημιουργική σκέψη να παραχθεί αλλαγή. Με μια σειρά από project που είχαν να κάνουν και με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η δημιουργικότητα στα σχολεία, το πώς η δημιουργικότητα μπορεί να πληροφορήσει μορφές αγώνα και πάλης και να τις αλλάξει και διεκδίκησης μέσα στην κοινωνία. Το Creativity Fourth που είχε να κάνει με όλο το δημιουργικό τομέα της Θεσσαλονίκης και πώς μπορεί να ενισχυθεί μέσα από μία σειρά από δράσεις, ερευνητικά έργα που θα μπορούν να δουλέψουν από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω και έτσι ο δημιουργικός τομέας να μπορεί να υπάρξει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μεγάλα γεγονότα που είχαν αρκετή ανταπόκριση. Η Συλλογική Βιβλιοθήκη που προέκυψε από εκεί. Το Δυναμό βασίζεται στους εθελοντές του. Είμαστε μια τεράστια ομάδα, αλλάζει συστηματικά. Και το ερώτημα είναι, τι κρατάμε από όλα αυτά. Κρατάμε την αναγκαιότητα, και εδώ τελειώνω. Κρατάμε την αναγκαιότητα ακριβώς η κοινωνία να καταλάβει, το κοινό δηλαδή να καταλάβει το λόγο ύπαρξης όλων αυτών των φορέων, όλων αυτών των οργανώσεων, το τι προσπαθούν να κάνουν. Σε αυτό έχουμε εμείς να παίξουμε κεφαλαιόδη λόγο, αλλά πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία να έρθουμε μεταξύ σας, να έρθουμε και να επικοινωνήσουμε με εσάς και η κοινωνία να υποστηρίξει αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή, προφανώς, αν θέλουμε πραγματικά αυτός ο τομέας να είναι ανεξάρτητος και να παράγει το κοινό, δηλαδή αυτό που μοιραζόμαστε όλο, δεν μπορεί να λειτουργεί με σχήματα που μοιάζουν είτε με τη μία περίπτωση είτε με την άλλη περίπτωση. Πρέπει εδώ να συμβεί όλο. Σε αυτή τη γωνία πρέπει να παίζεται όλο το παιχνίδι. Και εδώ ακριβώς νομίζω είναι το στοίχημα. Ακόμα και τώρα, με όλη αυτή την κρίση, με όλα τα προβλήματα, ζητάτε την κοινωνία των πολιτών να υποστηρίξει αυτού του είδους τις δράσεις. Ναι, ακριβώς ειδικά τώρα. Γιατί αν αυτή η εποχή θα είναι κάτι παραπάνω, θα είναι ακριβώς γιατί θα έχει αναπτύξει αυτού του είδους τις στρατηγικές. Το Δυναμό είναι πραγματικά ό,τι πιο δυνατό έχω ρισκάρει. Και όποιος με ρωτάει γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, τι επιτυχάνουμε, θα το απαντούσα ότι στην ουσία μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες προσποιούμαστε, αλλά προσποιούμαστε συνειδητά, ότι είμαστε ανοιχτότεροι, ότι είμαστε περισσότεροι από ό,τι είμαστε, ότι είμαστε ευρύτεροι, ότι είμαστε δημιουργικότεροι, ότι είμαστε καινοτομικότεροι, ότι είμαστε δημοκρατικότεροι από όσο είμαστε. Και όπως λέει και ο Μάρκ Οζέ, ο Γάλλος φιλόσοφος που μιλάει για το ποδήλατο, για αυτούς που κάνουν ποδήλατο ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ότι ακριβώς επειδή συνεχίζουν να κάνουν ποδήλατο σε μεγάλη ηλικία και επειδή προσποιούνται ότι είναι νέοι, τελικά παραμένουν και νεότεροι. Μένει λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Πιστεύω ότι σε συνοδεύουν πάντα στη ζωή σου με έναν τρόπο όχι απαραίτητα συνεχή, αλλά βαθύ. Εμφανίζονται ακριβώς στις κρίσιμες στιγμές, εκεί που τις χρειάζεσαι, στα κρίσιμα ζητήματα, σαν να μην τα έχεις ξεχάσει ποτέ. Ακριβώς. Όπως και όταν μαθαίνουμε να κάνουμε ποδήλατο που δεν το ξεχνάμε ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.